Πάμε τώρα στο κάτι να μάθουμε τα νεότερα για την υγεία του ηθοποιού Τόμα το Πρωτό,πα που βρίσκεται ακόμα στην εντατική του νοσοκομείου. Μαγιάννα Καλησπέρα, Θοδωρή, κυρίε και κύριοι. Για ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα, Θοδωρή, ο Τόμα Πρωτόπαπα συνεχίζει να νοσηλεύεται εδώ στο ΚΑΤ στη μονάδα εντατική θεραπεία. Για πρώτη φορά, οι γονεί του μοιράστηκαν τι σκέψει του μέσα από μια επιστολή πολύ συγκινητική, θέλοντα να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο που έρχονται εδώ, άγνωστο κόσμο, που θα έρχονται εδώ και θέλουν να μοιραστούν μαζί του δυο λόγια αγάπη, που έρχονται εδώ με εικόνε, ακόμα και με αγιασμό, ελπίζοντα να γίνει το θαύμα και να ξανάρθει το χαμόγελο στα χείλη του Τόμα. Θέλω να σου πω ότι δυστυχώ η κατάστασή του παραμένει σταθερή. Είναι αμετάβλητη, παραμένει λοιπόν κρίσιμη και δυστυχώ δεν έχει δείξει κάποια αντίδραση ε, στη νέα φαρμακευτική αγωγή στην οποία έχει υποβληθεί από χθε το πρωί. Ένα πολύ συγκινητικό απόσπασμα, μια συγκινητική αποκάλυψη που έκανε η οικογένεια μέσα τη επιστολή και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σα: είναι ότι ήρθε εδώ στο ΚΑΤ ένα γονιό με το παιδί του, το οποίο είχε βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν. Είχε πέσει σε κόμμα, στο οποίο ήταν πολλού μήνε. Κι όμω ήρθε εδώ ο γονιό με το παιδί για να αποδείξει ότι γίνονται θαύματα. Το παιδί είναι μια χαρά και θέλοντα έτσι με αυτόν τον τρόπο να δώσει κουράγιο στου γονείς και στου φίλους που δεν έχουν φύγει πραγματικά στιγμή από το, λεπτό του, από το πλευρό του Τόμας το Πρωτόπαπα. Έχι. Τώρα Έχι. περιμένουμε την Παρασκευή το πρωί, όπου θα βγουν τα αποτελέσματα από τη νέα φαρμακευτική αγωγή. Και ολοί ελπίζουμε να δείξει κάποια αντίδραση ο οργανισμός του Νεαρού Ιθοποιού.